Από τους γονείς μου. Είδαν φωτογραφία σου και δέχτηκαν. Περιμένουν εσένα στο Μινεζότα να παντρευτούμε. Ξαδέρφη, να ξεπουπουλιάσεις. Βασούλα, στόπ. Θα δυσκολευτείς βέβαια λιγάκι, γιατί θα βρεις μια τόσο ηλίθια σαν και εμένα. Θέλω να πω όπως ήμουν. Γιατί τώρα δεν είμαι. Ξύπνησα. Μπα. Και ποιος σε βοήθησε να ξυπνήσεις? Αυτός ο φοιτητής που είναι στη φυλακή? Ναι. Ώστε αυτός σου τα τρώει τώρα. Αυτός είναι ο προστάτης. Γιατί σ' και καλά πρέπει να έχω και ένα μπροστάτη. Θα τα καταφέρω και μόνοι. Οι γυναίκες της Φάρου το έχουν στο αίμα τους. Δεν κάνουν χωρίς αφεντικό. Θα δοκιμάσω. Δεν με γελάς εμένα. Εγώ είμαι με εμάς. Και εμένα δεν με παράτε σε εύκολα γυναίκα. Ας είναι όμως. Εσένα στο επιτρέπω. Φεύγω. Για να είμαι όμως σίγουρος πως δεν με παρατάς για να δουλέψεις με άλλο μακαντάση, θα σου κάνω δύο σημαδάκια στα μάγουλα. Αν και έτσι που κατάντησες, δεν παίρνει άλλο η ασκήμνη σου. Τι πας να κάνεις? Τα μυρμήγκια μόλις κάνω φτερά καίγονται. Όχι, όχι, όχι! Θα κοιτάς τα μούτρα σου στον καθρέφτη και θα τρομάζεις. Όχι. Καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες. Όχι!
Ναι. Οι φυλακές της Ιταλίας είναι καινούργιες. Πριν ένα μήνα έκαναν τα εγγένεια. Μοντέρνες. Πολύ μοντέρνες. Θα καλοπεράσεις. Ο ελληνικός λαός εις των έκτων Αμερικανικών στόλων, δύο φίλε και σύμμαχοι χώρε απεφάσισαν από κοινού, όπως από του προσεχούς μηνός, παρασχεθούν λιμενικές διευκολύνσεις και εις των έβδομων Αμερικανικών στόλων.